Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στα κόκκινα γυαλιά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είναι πρωί-πρωί Σαββάτου και το καθιερωμένο μας ραντεβού για την παρουσίαση του επόμενου παιχνιδιού της ομάδας μας και φυσικά για το top παιχνίδι του πλανήτη. Όσο και αν φαίνεται παράξενο σε μερικούς, το top παιχνίδι του πλανήτη, από τη στιγμή που το δείχνουν τουλάχιστον 300 δίκτυα στον κόσμο, το παιχνίδι αυτό ειδικά, αυτόματα πάει μόνο του ως το παιχνίδι του πλανήτη. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, σε όποιον αρέσει ας πούμε, μπορεί ο άλλος να θέλει να βλέπει να είναι λατινολάγνος και να περιγράφει με ο και ή και ου, εντάξει τι να κάνουμε, ο καθένας έχει με τα ψυχολογικά του προβλήματα, αλλά η αλήθεια είναι μία, όταν είσαι κορυφή και το αναγνωρίζουν τουλάχιστον 300 χώρες όπου προφανώς για να αγοράζουν το δικαιώματα ειδικά της Premier League και προβάλλω αυτό το παιχνίδι που αποδειγμένα έχει τηλεθέαση, έχει ζήτηση, μάλλον κάτι κάνουν καλύτερα εκεί από τις άλλες χώρες που μιλάνε τον οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Ωραία. Συγγνώμη για τη μύτη. Είμαι λίγο αφελής χθες στον τίσιμό μου και ξεχάστηκα λίγο παραπάνω από το... από όσο μπορούσα να ξεχαστώ, από όσο θα μου επέτρεπε να ξεχαστώ η κατάσταση, οι καιρικές συνθήκες και την άρπαξα. Θα μου πεις ρε εσύ με τέτοια ζέστη, είναι και όμως παιδιά, ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε στα δικά μας, να δούμε λοιπόν βασικά πράγματα, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα. Με το συμπαθέστατο κύριο της φωτογραφίας, τον Ερίκο, ο οποίος με το 4-2-3-1, ναι μεν σε εμάς έχει κάνει ζημίες, αλλά πιο πολύ τις έχουμε κάνει μόνοι μας. 91-81 ενίκες και 69 ισοπαλίες. Το 91-69 έγινε πρόσφατα. Στα τελευταία 6 παιχνίδια βέβαια καταφέραμε και τα κάναμε λίγο πάνω κάτω. Βέβαια να υπενθυμίσω ότι προσθέτουν εκείνο το φιλικό του καλοκαιριού, το οποίο το καλοκαίρι του 22, το οποίο κακώς το λογαριάζουν γιατί δεν είναι επίσημο παιχνίδι. Ναι, είναι επίσημη διοργάνωση, αλλά είναι φιλικού χαρακτήρα και δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, πάμε στο προφίλ των αντιπάλων μας. Από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε και μιλάμε τώρα για πριν 15 μέρες, έφεραν μια ισοπαλία με την Μπρέντφορντ και χάσανε στο απίστευτο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, στις καθυστερήσεις μάλιστα, από την Chelsea με 4-3, ενώ τους το είχαν γυρίσει το παιχνίδι από 2-0. Σε 30 παιχνίδια όμως, προσέξτε, έχουν 43 γκολ και αυτό το 1,5 γκολ ένα παιχνίδι λέει κάτι. Επίσης και στις προσπάθειες στα σούτ ένα παιχνίδι είναι καλή. Στην κατοχή έτσι και έτσι, για United παιδιά, αυτό δεν είναι μέσος όρος. Έτσι. Και το ποσοστό στις επιτυχίες πάσης, νομίζω ότι αυτό που το έχουν σαν στατιστικό είναι για λίγο ψέμα. Με την έννοια ότι άμα παίζεις, ας πούμε, τσούκο 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 συνέχεια στην άμυνα, μπορεί να έχεις και ψηλό ποσοστό. Εδώ ένας πίνακας συγκριτικός με τις δύο ομάδες και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι γενικώς σαν ομάδα έχουν τα χάλια τους στα μαύρα. Είναι απίστευτη εικόνα αυτή που έχει United και προπονητής αυτός δεν είναι για πέταμα. Πάντως έχουν πλουραλισμό στην επίθεση. Βλέπετε ότι μπορεί να μην έχουν κάποιον σκόρερ που είναι βασικό στο να ξεχωρίζει, αλλά από εκεί και πέρα 4 από 7 γκολ λέει και κάτι, γιατί είναι πάνω τα μισά γκολ που έχουν σημειώσει, το έχουν 4 παίχτες. Θέλουν προσοχή λοιπόν όλοι. Επειδή δεν μεσολάβησε μεγάλο διάστημα από την τελευταία μας συνάντηση και ασχέτως αν είναι διαφορετική διοργάνωση και διαφορετική ψυχολογία, τα δύο παιχνίδια που ακολούθησαν με την Μπρέντφορντ και την Τσέλσι χρήζουν κάποιας, θα έλεγα εγώ, αξίζουν δηλαδή να τις προσέξεις. Ας δώσουμε λοιπόν μια ματιά εδώ στο παιχνίδι με την Μπρέντφορντ και επίσης με την Chelsea. Αντιμετώπισαν με την Chelsea το ίδιο σύστημα 4-2-3-1, ενώ ο Τόμας Φρανκ εδώ τους έφερε στο 3-5-2, που ενώ προηγήθηκαν τους σοφάρισαν πολύ γρήγορα. Εντάξει, εδώ ήταν χαρακτήρι αυτό το πράγμα που πάθανε. Βέβαια αποδεικνύεται ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σου γυρίσει παιχνίδι από τη μία,
αλλά ξεχνιέται και εύκολα. Βεβαίως, βεβαίως, και εδώ πρέπει να προσθέσω κάτι το οποίο είναι σημαντικό, θεωρώ. Ξεχνιούνται με τις ομάδες που μπορούν να ξεχαστούν. Με εμάς δεν θα ξεχαστούν. Πέρα το ουσιαστικό για αυτούς που είναι η έξοδος στην Ευρώπη στην επόμενη σεζόν, το πολύ σημαντικό επίσης για αυτούς, όπως και για μας, πάντα και για τις δύο ομάδες σε αυτά τα παιχνίδια, είναι το γόητρο. Ποιος έχει το πάνω χέρι. Και αυτό το πάνω χέρι μετά το 7-0, εμείς από αφέλεια ή χαζή χαλαρότητα δείχνουμε να μην το έχουμε. Ενώ αγωνιστικά στα 90 λεπτά τους δείχνεις ότι τους έχεις, δεν το τελειώνεις το παιχνίδι. Και αυτό είναι λάθος. Τους έχεις πάει 4-2 εκεί μέσα, 0-5, 7-0. Δηλαδή είχαν φτάσει σε ένα σημείο αυτοί να έχουν ένα ρεκόρ, ξέρω εγώ, 38-2, να έχουν βάλει 2 γκολ και να τους έχεις βάλει 38. Τους έχεις, μιλάμε, βάλει μέσα τέρμα. Τους έχεις βάλει μέσα τέρμα με το δίχτυ, τους έχεις τυλίξει κανονικά, λες και είναι ψαριά μετά από βραδινή βόλτα, από τράτα. Μην τρελαθούμε τώρα. Είναι απαράδεκτο αυτό σε αυτά τα τελευταία δύο παιχνίδια να πηγαίνεις με ψιλοαλαζονία, χαλαρότητα κλπ. Στο 0-0 μιλάω. Και επίσης να έχεις έλλειψη συγκέντρωση και να σπάς πλάκα στο δεύτερο ημίχρονο επί 30 λεπτά και να μην στέλνεις την παραστάση και να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Επειδή ξέρω ότι τα στατιστικά αυτά που βλέπουμε συνήθως, okay, εδώ έχουν και δεν έχουν μεγάλη αξία, επειδή δεν υπάρχει μεγάλες διαφορές. Όπως βλέπετε, 2-2 είναι ο μέσος όρος, τον γκολ που βάζουν εντός και εκτός οι δύο ομάδες, επιθετικά και αμυντικά, εδώ είναι το αμυντικό κομμάτι, αυτή είναι η κάρτα, δέχονται πολλά γκολ στο Old Trafford, αλλά επίσης σημειώνουν και αρκετά, δηλαδή είναι στο 21-20. Αντιστοίχως εμείς είμαστε στο 27-14, δείχνουμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί και στο χόρτο. Την έβαλα και αυτή την κάρτα για ένα και σημαντικό λόγο. Βλέπουμε ότι η ανάπτυξη των άκρων μας, εδώ είμαστε με τα μπλε βελάκια, μιας και είμαστε οι εκτός έδρας, είναι ισορροπημένη. Κάτι ο Τρέντ, κάτι ο Ρόμπερτσον με τους τραυματισμούς τους φέτος, έχει μια ισορροπία. Από δεξιά ο Μπράντλι πιστεύω θα καταφέρει. Αριστερά όμως θεωρώ ότι αν βάλει τον Γκόμες θα πρέπει να αποφασίσει ο Γερμανός τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Γκόμες. Δεν μπορεί να είναι στο αριστερό άκρο να τρέχει πάνω κάτω μαζί με τον Σομποσλάι και τον Ντίας και απ' την άλλη να τον βάζει στον άξονα, είτε σαν αμυντικό χαφ είτε σαν δημιουργικό χαφ. Ναι, παιδιά, το είδαμε να κουβαλάει και να διαφάσει την μπάλα ο Γκόμες. Και λέω, θα μας τρελάνεις. Σου έμαθε ο Λίντερς τον υβριδικό ρόλο ενός ακραίου μπακ και το έχει κάνει σκηνή κορδόνη. Μα δεν, είναι όλοι, δεν έχουν όλοι τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Όσο και να προσπαθεί ο φιλότιμος Γκόμες, εντάξει, δεν έχει τις ίδιες τεχνικές αρετές ούτε με τον Τρέντ ούτε με τον Ρόμπερτσον. Σε αυτό δεν μπορεί να πει. Παρότι είδαμε σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλά παιχνίδια ο Γκόμες να είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Όμως, κακά τα ψέματα, κάποιοι παίχτες έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τα αξιοποιούν και κάποιοι δεν τα έχουν. Είναι τόσο απλό. Μπορεί να αποδίδουν σε κάτι άλλο. Θα πρέπει λοιπόν ο Γερμανός να λειτουργήσει με λίγο πιο ρεαλισμό. Να δούμε το ιατρικό δελτίο που έχουν σοβαρά θέματα στην άμυνα. Βαράν, Εύανς και Καζεμίρο και στην ανάπτυξη τους γενικά. Υπάρχει θέμα για το κατά πόσο θα είναι έτοιμοι, γιατί βγήκαν έξω από το παιχνίδι με την Τζέλσι με θέματα τραυματισμών. Από εκεί και πέρα, Λίντελοφ, Λουξό, Μαρτίνες, όλοι αυτοί είναι σίγουρα εκτός. Και θα δούμε τι άλλα προβλήματα έχουν αυτοί. Εμείς τον Εντό πάντως θα τον έχουμε κανονικά στην αποστολή και πολύ πιθανό να ξεκινήσει. Το πιο πιθανό σχήμα θα είναι αυτό σε μας. Βλέπετε και
το Who Score εκεί καταλήγει, αριστερά το Ρόμπερτσον, ο οποίος στο διάστημα μπήκε μέσα, ήταν πολύ καλός. Ο Σαλάχ λίγο θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικός στο να παραλαμβάνει την μπάλα και να τη μοιράζει ακαριαία, έτσι ώστε να μην έχουμε θέματα διεκδίκησης από τους αντιπάλους. Το έκανε πάρα πολλές φορές με τη Σέφελντ και ήταν λάθος. Κρατούσε την μπάλα χωρίς λόγο, με αποτέλεσμα να γίνεται εύκολη για τους αμυντικούς των Ουραγών. Και να δούμε επίσης ξανά πάλι τον πολύ καλό Ντίας των τελευταίων παιχνιδιών. Λοιπόν, όπως σας είπα, είναι έτοιμος για το Old Trafford, ο Έντο. Και να πάμε σε έναν γνωστό κύριο, ο Άντονι Τέιλορ. Το ξέρετε, έχει γίνει μεγάλο σάλος στην Αγγλία από τους οπαδούς μας. Διότι, ναι, μένε σε 4 παιχνίδια φέτος που μας έχει βρει μπροστά του, έχουμε 2 ισοπαλίες, μία νίκη, μία ήττα. Το θέμα είναι ότι με το συγκεκριμένο κύριο, ο Γερμανός έχει χάσει γύρω στα, συνολικά έχει κάνει 80 ήττες στα 8,5 χρόνια, εκ των οποίων το 48% των ηττών είναι με διαιτητή τον Άντονι Τέιλορ. Επίσης, κάπου γύρω στο 40% των ισοπαλιών είναι με Άντονι Τέιλορ. Δηλαδή, ένας διαιτητής ο οποίος δεν μας πάει καλά. Πολλές και ενδιαφέρουσες δηλώσεις του Γερμανού, εγώ στέκομαι σε ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο έθιξε και ο ίδιος. Απέδωσε τα λάθη της παράτασης στην κούραση. Θα συμφωνήσω μερικώς. Τα λάθη στο να μην τελειώνεις τις φάσεις και να στέλνεις την μπάλα στα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, μιλώντας για το κύπελλο, έτσι, τι ακριβώς είναι που δηλαδή προσπερνάει. Θα πρέπει λοιπόν σίγουρα σε αυτό το κομμάτι, τους τα είπε βέβαια και ο ίδιος μετά το παιχνίδι, αλλά φαντάζομαι ότι τους τα λέει και τώρα από και χτες, θα τους τα πει και σήμερα Σάββατο. Θα τους τα ξαναπεί και θα τους τα ξαναπεί και πρέπει να τους τα ξαναπεί. Αυτή είναι η δουλειά του. Να τους επισημάνει ότι πρέπει να είναι αποτελεσματικοί. Δεν είναι χαβαλές να κάνουμε, ξέρω εγώ, τέχνη. Δεν είναι πίνακα ζωγραφική όπου κάνεις ένα λάθος και το σβήνεις και το ξαναφτιάχνεις. Ό,τι κάνεις έγινε. Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω το χρόνο ή τη φάση και να το ξανακάνεις. Δεν πρέπει να ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Είναι τελείωσε, δεν υπάρχει συζήτηση, είναι μη διαπραγματεύσιμο. Λοιπόν, το παιχνίδι θα το δούμε στο στέκι μας, στο Πλατεία Καφέ. Μίλησα με το φίλο μας τον Γιώργο εκεί πέρα που μας φιλοξενεί. Θα το ρυθμίσουμε παρότι έχει ελληνικό ποδόσφαιρο εκείνη την ώρα. Στάση Μετρό Περιστέρι, όπως ανέβαινε τις κυλιόμενες, τότε την Εκκλησία και το Δημαρχιακό Μέγαρο. Είμαστε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου. Και τέλος, όλες τις τελευταίες ειδήσεις γύρω από την ομάδα, οτιδήποτε θέμα γύρω από την ομάδα, διαβάζεται στο liverpool.gr και στη σελίδα μας στο Facebook, όπου και αναρτώνται στη μεγάλη σελίδα, αναρτώνται όλες οι ειδήσεις αλλά και πολλά άλλα θέματα για τα διαστήματα. Ενίοτε αναρτούμε θέματα στο Instagram, στο Twitter ανεβαίνουν όλα τα σαν σήμερα και οι εκπομπές, το ξέρετε για τις εκπομπές, όπως επίσης η εκπομπή σε μορφή Spotify θα ανέβει στο σχετικό μέσο, σε MP4 κανονικά. Τώρα για το TikTok, ξέρω πολύ που ότι το έχετε σε ιδιαίτερη εκτίμηση, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχω σε αυτό. Θα πρέπει να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα με την κόρη μου, η οποία είναι έτη φωτός μπροστά σε αυτό. Θα κλείσω την εκπομπή και θα το ξαναπώ. Όχι πάλι τα ίδια λάθη. Όχι πάλι τα ίδια λάθη. Όχι πάλι τα ίδια λάθη. Εδώ πλέον παίζεται ένας τίτλος, τον οποίο θα χαρούν πολύ να μας στερήσουν οι αντίπαλοι και δεν πρέπει να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Αυτά. Καλή συνέχεια, ό,τι κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένω τα σχόλιά σας, να τα κουβεντιάσουμε. Και ραντεβού κατά πάσα πιθανότητα με report την Κυριακή το βράδυ, αφού έλαβα υπόψη μου και τα σχόλια που είχατε θέσει από την τελευταία εκπομπή, μιας και βάλαμε στο κάδρο και φίλους να μιλήσουν
και οι επισημάνσεις σας ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικές και εύστοχες. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, τα λέμε την Κυριακή. Γεια σας!